Φοβερό θανατηφόρο δυστύχημα, το νέο, σημειώθηκε στις 6:15 το πρωί στο δρόμο Μητσερού, σταθμού Παναγιάς, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε 18χρονο, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πρώτες πληροφορίες, Νικήτα, με συνοδηγό 22χρονο, κάτω από συνθήκες που διερευνούνται, προφανώς θέλω να ξέρω όλο και η ταχύτητα, δεν εξηγείται διαφορετικά ένα τέτοιο δυστύχημα, παρεξήγηλε της πορείας του, βγήκε από το δρόμο, ανετράπη επανειλημμένα σε δασόδη περιοχή που βρίσκεται παρά τον αυτοκινητόδρομο. Αφού απέκοψε αρκετά δέντρα, σταμάτησε κάθετα στο έδαφος, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο ο συνοδηγός, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, καθώς και ο 18χρονος τραυματίστηκε σοβαρά. Κατάφερε, Νικήτα, να βγει από το όχημα, να βγει από τη θέση του συνοδηγού. Βρέθηκε κλειστή η πόρτα του οδηγού. Φαίνεται ότι ο 18χρονος κατάφερε να βγει από την πόρτα του συνοδηγού και πάνω από το άψογο κορμί του φίλου του, αν είναι ποτέ δυνατόν, βγήκε στο δρόμο, κατάφερε, περπάτησε στο δρόμο, τον βρήκε ένας περαστικός, ειδοποίησε αμέσως το ασθενοφόρο, το οποίο το διακόμισε στο νοσοκομείο, και είχαμε λίγο αργότερα την πρώτη κατάθεση από τον νεαρό, ο οποίος φαίνεται να ανέφερε ότι οδηγούσε το όχημα. Άρα, μετά από αυτή την κατάθεση, ότι ο 18χρονος φαίνεται να οδηγούσε το όχημα, ο 23χρονος φαίνεται να είναι ο συνοδηγός του οχήματος. Όπως και να έχουν τα πράγματα, ό,τι και να έχει γίνει, ακόμη μια ανθρώπινη ζωή ενός νέου σίγουρα έχει τελειώσει τόσο άδικα. Άλλος ένας νέος 22 ετών προστίθεται στον κατάλογο.